Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου» από την τηλεόραση του Άστρα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Γιατί πολλές πληροφορίες για γιατρούς, πολλές ειδικότητες όμως και οι νοσηλευτές πραγματικά είναι απαραίτητοι, διότι επιτελούν και αυτοί το έργο τους με τη σειρά τους. Στο θεραπευτήριο Ίδρυμα που βρισκόμαστε, εκπαιδεύονται νοσηλευτές από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Δήμητρα. Όπου, έτσι να σας δώσω ενδεικτικά και κάποιες πληροφορίες για να γνωρίζετε κι εσείς που μας παρακολουθείτε, ιδρύθηκε το 1987 με έδρα φυσικά τη Λάρισα και με πολλά παραρτήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τα Τρίκαλα, χωρίς βέβαια να περιορίζεται, διότι συνεργάζεται και με άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα. Ο στόχος του εκπαιδευτικού οργανισμού Δήμητρα είναι να διαπλάσει τις προσωπικότητες των νέων και να δώσει στους σπουδαστές ένα πακέτο που πραγματικά αναζητάει η αγορά. Αναγνωρισμένο πτυχίο δηλαδή από το κράτος, πρακτική άσκηση σε πολύ μεγάλες, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και πολύ στενή σχέση εργασίας στο Ίδρυμα που βρισκόμαστε για 5 συναπτά έτη. Μετά τις σπουδές φυσικά, διότι είπαμε τι γίνεται όσους σπουδάζουν, μετά εφόσον οι σπουδαστές τελειώσουν, υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης και αποκατάστασής τους σε ευρωπαϊκές χώρες από το πρόγραμμα Mission Possible. Οπότε, καλά είναι να επισκεφτείτε όσοι θέλετε να ακολουθήσετε αυτό τον κλάδο και να μην ξεχάσω ότι παρέχονται δωρεάν μαθήματα αγγλικών αλλά και μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που δίνεται η δυνατότητα αργότερα να τα πιστοποιήσετε. Οπότε, πολλές πληροφορίες. Πάμε να περάσουμε και στο κυρίως θέμα, να δείτε πώς εκπαιδεύονται λοιπόν οι νοσηλευτές μας. Βιάστηκα προηγουμένως να σας πω ότι αμέσως θα περάσουμε στους σπουδαστές να δείξουν τι μαθαίνουν τελικά τα παιδιά, όμως έχω πρώτα και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τη Σμάρο Δεσίπρη, είναι Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εδώ στο Θεραπευτήριο Ίδρυμα που βρισκόμαστε και δασκάλα. Και δασκάλα. Και δασκάλα. Ευχαριστώ έχω πολύ. Έχω αυτή την τιμή. Καλώς ήρθατε στην κλινική μας. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σας μιλώ μόνο ως δασκάλα και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ τιμητικός τίτλος για μένα. Έχω τη χαρά να εκπαιδεύω τους σπουδαστές του ΙΕΚ Δήμητρα και μέσα από αυτή την συνεχή επαφή ομολογώ ότι είναι μία αμφίδρομη σχέση. Έτσι είναι. Λοιπόν, για πείτε μου, εσείς, αφού έχετε το τίτλο της δασκάλας, πέραν της διευθύντριας, τι δείχνετε στα παιδιά, τι μαθαίνετε, γιατί όταν ένα παιδί αποφασίσει να ακολουθήσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο της νοσηλευτικής, γιατί πραγματικά είναι δύσκολος. Είναι ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα. Πέραν το ότι πρέπει να σας έχουν σαν μούσα και να εμπνέονται από εσάς, εσείς τι τους μαθαίνετε? Η νοσηλευτική αρχικά είναι επιστήμη και αυτό το ξέρουμε όλοι. Ένα κομμάτι λοιπόν, το οποίο συνήθως γίνεται στο θεωρητικό επίπεδο, είναι το κομμάτι της γνώσης, της επιστημονικής γνώσης. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι από τη σχολή παίρνουμε μία βάση. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά θα πρέπει συνεχώς να εκπαιδεύονται πάνω σε επιστημονικά θέματα. Το δεύτερο κομμάτι, στο οποίο εγώ προσωπικά επικεντρώνομαι, είναι το κομμάτι που λέμε ότι η νοσηλευτική είναι και τέχνη. Και με ποια μορφή είναι τέχνη? Τέχνη είναι με ένα μαγικό τρόπο το πώς προσεγγίζεις τον ασθενή. Και αυτό νομίζω ότι μόνο αν μπορέσεις να εμπνεύσεις τους νέους σπουδαστές μπορείς να το πετύχεις. Αν δηλαδή με ρωτούσατε ποιος είναι ο τελικός σας στόχος, θα έλεγα να βλέπω χαρούμενα πρόσωπα να μπαίνουν μέσα στα δωμάτια των ασθενών. Και αυτό νομίζω ότι από πέρσι έως φέτος το έχουμε κερδίσει ως ένα βαθμό. Για πείτε μου, κύριε Δεσίπρη, το καταφέρνετε αυτό? Δηλαδή, παιδιά που έρχονται καταφέρνουν να πλησιάσουν τον ασθενή? Γιατί όταν είσαι στο κρεβάτι, δεν θέλεις μέσα να βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι με κατεβασμένο πρόσωπο. Θέλεις να δεις ένα ωραίο πρόσωπο να μπει, να σε κάνει να νιώσεις καλά. Γιατί όπως λέγαμε πριν βγούμε εκεί on air, το χάπι και το χάδι, ένα γράμμα έχει διαφορά. Έχει ένα σύμφωνο διαφορά. Αυτό λοιπόν που λέω είναι το ότι επειδή είναι δύσκολο επάγγελμα, το ξαναλέω, μόνο αν το αγαπήσεις μπορείς να το κάνεις καλά. Διότι δεν είναι μόνο να πάω να κάνω σωστά μια νοσηλεία, να χορηγήσω σωστά μια ενδοφλέβια αντιβίωση, να διαχειριστώ τον ασθενή μου με όλους τους κανόνες ασφαλείας, αλλά είναι το να μπορώ να βλέπω και να διαβάζω έστω και τη ματιά του. Είναι ηκεσία, είναι φόβος, είναι έλλειψη εμπιστοσύνης, είναι αμφισβήτηση. Αυτά ο νοσηλευτής, επειδή είναι αυτός που βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο δίπλα στον ασθενή, πρέπει να μάθει να τα διαβάζει. Και μόνο αν
προσεγγίσεις τον άνθρωπο, μόνο έτσι μπορείς να τα διαβάσεις όλα αυτά. Καταλαβαίνω. Γιατί έχετε και δύσκολες βάρδιες εσείς. Δεν έχουν μόνο γιατροί. Ακριβώς. Ξενυχτάτε κι εσείς δίπλα στον ασθενή. Οι φοιτητές, όταν είναι σε πρακτική, έχουν και αυτοί το ίδιο ωράριο με εσάς? Όχι, τους πάμε στα μαλακά. Όχι, αυτό είναι ούτως ή άλλως έτσι ο προγραμματισμός. Στην πρακτική τους άσκηση, στην τελική άσκηση στο τελευταίο εξάμηνο, κάνουν μόνο πρωινές ή απογευματινές βάρδιες. Στην παρούσα φάση είναι ανάλογα με το πώς προκύπτουν καλύτερα για να γίνεται η εκπαίδευση. Και έρχεται εδώ φοιτητές, σπουδαστές για την ακρίβεια, από το ΙΕΚ Δήμητρα. Ακριβώς. Σας αναλαμβάνετε, έρχονται εκεί με τη βασική εκπαίδευση και... Και μπαίνουμε σε πρακτικά κομμάτια και πώς αυτά που διδάχτηκαν ως θεωρία στα προηγούμενα εξάμηνα να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, μαθαίνω να παίρνω μια θερμοκρασία, μαθαίνω να παίρνω μια αρτηριακή πίεση, οφείλω να γνωρίζω ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές, οφείλω όμως και πολύ σωστά να τις αποτυπώσω στο χαρτί, το οποίο μπαίνει μέσα στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. Πολύ που καλά. Είναι καθοριστικό βέβαια και για την πορεία του. Σίγουρα. Αυτά δηλαδή για τους σπουδαστές. Μια και κάνατε λοιπόν ένα λογοπαίγνιο. Ναι, αφού τα λέγαμε. Έχω να κάνω και εγώ άλλο ένα. Τι να κάνουμε, γιατί εμείς πριν βγούμε on air, να τα δείτε εσείς, τα συζητάμε λίγο με. Τι να κάνουμε. Για πείτε κι εσείς, τι έχετε. Έχουμε άλλες δύο λέξεις με λογοπαίγνιο. Η πτήση με την πτώση. Μέσα από αυτή τη δουλειά μπορεί να φύγεις από το νοσοκομείο πετώντας, άρα μιλάμε για πτήση, ή μπορεί να έχεις χάσει έναν πολύ αγαπημένο σου ασθενή που έχεις δεθεί μαζί του και να είμαστε σε πτώση. Άρα αυτές οι λέξεις και για μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, γιατί όπως είπαμε, εσείς επιτελείτε έργο. Άμα τον έχεις τον άρρωστο όλη τη μέρα, συμπαθηθείτε, είστε μαζί, γιατί άλλη η σχέση του νοσηλευτή με τον ασθενή και άλλη του γιατρού με τον ασθενή. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο εκεί ζούμε την κάθε του στιγμή. Ακόμα και ο τρόπος που παραδίδουμε η μία βάρδια στην άλλη είναι με κάθε λεπτομέρεια, έτσι ώστε τίποτα να μην ξεφύγει. Πολύ καλά. Άρα σημαντικό το έργο του νοσηλευτή, της καθηγήτριας. Να περάσουμε να δούμε και την πράξη όμως. Τι δείχνετε στους σπουδαστές σας ή έχετε πολύ να προσθέσετε κάτι ακόμη? Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν. Να δούμε τα ίδια τα παιδιά. Κάποιους από τους σπουδαστές μας. Για να δούμε. Λοιπόν, όπως είδατε, σας έχω μοιράσει ένα καινούριο έντυπο, το οποίο το χρησιμοποιούμε καθημερινά, μέσα στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. Τι λέει η Κατερίνα? Μέτρηση προσβαλλόμενων και προβαλλόμενων υγρών. Οκ. Καταλαβαίνουμε κάτι από αυτό? Ναι. Για να ακούσω. Μετράμε τι προσλαμβάνει ο ασθενής, και τι αποβάλλει τον οργανισμό του, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας πριν και μετά, για να ξέρουμε άμα έχει σωστή ροή ο οργανισμός του, αν λειτουργεί σωστά. Είναι πολλοί οι λόγοι, αλλά θα τους δούμε έναν-ένα. Τούλα, μπορείς να μου πεις από πού μπορεί να παίρνει κάποιος υγρά? Από τον ορό. Από τον ορό. Άρα, το πρώτο το οποίο μας ενδιαφέρει να μετράμε είναι πόσο ορό παίρνει. Από πού άλλο μπορεί να παίρνει ο ασθενής μας υγρά? Από το φάρμακα. Σωστά. Από τις αντιβιώσεις ή από όλη του τη φαρμακευτική αγωγή. Οπότε, γράφουμε φαρμακευτική αγωγή. Ο ασθενής μας πίνει νερό? Ναι. Άρα, από πού αλλού μπορεί να παίρνει? Ιατρική... Αντένδειξη. Ωραία. Από πού λοιπόν αλλού μπορεί να παίρνει υγρά? Από το στόμα. Άρα, μας ενδιαφέρει και να υπολογίσουμε τι υγρά θα λάβει ο ασθενής μας από το στόμα. Και για να πούμε και ένα-δυο σημεία τα οποία μπορεί να τα ξέρετε, μπορεί και όχι, ήδη κάποια τα έχουμε πει. Ένας ασθενής μας μπορεί να σητίζεται και από... Λεβάιν. Πολύ σωστά. Από ρινογαστρικό σωλήνα. Άρα, και με αυτό μπορούμε και θα πρέπει να υπολογίσουμε το σύνολο των υγρών που πήρε από το ρινογαστρικό σωλήνα. Όλα αυτά θα μας κάνει ένα άθροισμα. Mm-hmm. Πάντα το άθροισμα αυτό, όπως βλέπετε και στο διάγραμμά μας, το κάνουμε αναβάρδια, ανά 8ωρο. Δηλαδή την ώρα που τελειώνει η πρωινή νοσηλευτική βάρδια, 7 με 3, η νοσηλεύτρια είναι υποχρεωμένη να πάει να μετρήσει το σύνολο των προσλαμβανομένων υγρών που πήρε ο ασθενής μας. Σας έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό ότι μπορεί ο ασθενής μας να χρειαστεί να πάρει? Πλάσμα. Πλάσμα, πολύ σωστά. Αίμα. Πλάσμα και αίμα. Και αυτό θα πρέπει να το υπολογίσουμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, φτιάχνουμε λοιπόν ένα άθροισμα και βγάζουμε ένα σύνολο. Ας υποθέσουμε ότι παίρνει 1500 σε ορό.
ότι υπολογίζουμε ότι παίρνει γύρω στα 100 σεσέ στην πρωινή βάρδια από τα φάρμακά του. Έχει πιει και δύο ποτήρια νερό, ας το κάνουμε ότι έχει πάρει 400 σεσέ. Λεβάνι δεν έχει, ο συγκεκριμένος. Και πλάσμα δεν έχει πάρει. Αυτό λοιπόν μας κάνει ένα σύνολο. 2.000 σεσέ. Ακριβώς, 2.000 σεσέ. Απ' την άλλη μεριά, λοιπόν, θέλω με τι να το συγκρίνω αυτό. Με τα αποβαλώμενα του οργανισμού του. Ωραία. Να δούμε ποια είναι. Ναι. Για να δούμε. Θα δείξω μια γραμμή εδώ. Ποιο είναι το πρώτο που μετράμε. Τα ούρα, φυσικά. Τα ούρα. Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, να δούμε πόσα ούρα αποβάλλει. Κάτι άλλο. Παροχητεύσεις. Πολύ σωστά. Η παροχέτευση ενός τραύματος είναι κάτι το οποίο συνυπολογίζουμε στο σύνολο των αποβαλωμένων υγρών. Εδώ λοιπόν να προσθέσουμε ότι έχουμε άλλες 2-3 παραμέτρους, που όμως το αναφέρουμε, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Είναι υγρά που χάνονται με τον υδρότα, μια έντονη εφίδρωση. Αν έχει ο ασθενήρος μια έντονη εφίδρωση, θα το αναφέρουμε, θα το σημειώσουμε με έναν τρόπο διακριτικό, χωρίς όμως να μπορούμε να υπολογίσουμε. Βάζουμε λοιπόν ένα σταυρό. Αν είναι μια απλή εφίδρωση, αν είναι πιο έντονη, 2 ή 3 σταυρούς. Τι σημαίνει να ξέρει ο γιατρός ότι ο ασθενής μας έβγαλε, είχε μεγάλη απώλεια υγρών από τον υδρότα, που όμως δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Σας σκέφτεστε κάτι άλλο? Κενώσεις. Κενώσεις. Πολύ σωστά. Και εδώ έχουμε απώλειες υγρών, που όμως πάλι δεν μπορούμε να τις υπολογίσουμε. Άρα και εδώ πάλι σημειώνουμε τις κενώσεις με ένα σταυρό. Ας πούμε ότι είχε μία κένωση. Και ένα τελευταίο. Εμετή, ίσως. Εμετή. Πάρα πολύ σωστά. Έμετη, λοιπόν. Έμετη, πάλι με ένα σταυρό. Εδώ, λοιπόν, αντίστοιχα, λέμε ότι ο ασθενής μας έβγαλε 1.500 σεσέ ούρα στο 8ωρό του και είχε από την παροχέτευση 100 σεσέ απώλεια. Αυτό μας κάνει ένα σύνολο 1.600 σεσέ. Έχουμε, λοιπόν, να συγκρίνουμε 2 αριθμούς. Τα προσλαμβανόμενα και τα αποβαλώμενα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο μία πράξη, μία αφαίρεση. Αφαιρούμε από τα προσλαμβανόμενα τα αποβαλώμενα. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει συν 400 σεσέ. Τι είναι αυτό? Το υπολοιπόμενο υγρά που έχουμε μείνει στον οργανισμό του. Έχουμε πάρει 2.000 σεσέ και έχουμε βγάλει 1.600, έτσι, και μας έχουν μείνει 400 σεσέ θετικό ισοζύγιο. Είναι πραγματικό αυτό ή θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο? Μπορεί να είχε απώλεια υγρών. Αυτά δεν τα υπολογίσαμε. Άρα, στην ουσία, αν συνυπολογίσουμε και κάποια επιπλέον σεσέ που χάθηκαν από αυτά τις 3 παραμέτρους, είναι σχεδόν το ισοζύγιό μας ίσο. Το καταλάβαμε? Ναι. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δούμε ότι ο αριθμός μας αυτός μπορεί να βγει αρνητικός. Αν δηλαδή εδώ έχει βγάλει 2.500 ούρα και εδώ έχουμε 2.600, πάλι την ίδια πράξη κάνουμε, αλλά το ισοζύγιό μας βγαίνει αρνητικό. Δηλαδή, εδώ έχει βγάλει πολύ περισσότερα ούρα, πολύ περισσότερα υγρά από αυτά τα οποία πήρε. Το καταλάβαμε? Ωραία. Εγώ θα επικεντρωθώ από όλα αυτά στο κομμάτι πλάσμα και αίμα, το οποίο είναι ίσως από τις πιο επικίνδυνες, παύλα σοβαρές, νοσηλευτικές πράξεις που καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Οπότε εμείς μπορούμε κάλλιστα να πάμε στην αιμοδοσία, να δείτε οπτικά πώς είναι ο χώρος που προετοιμάζονται οι μονάδες και μετά να κάτσουμε να δούμε όλα μας τα έντυπα που απαιτούνται να συμπληρώσουμε για να κάνουμε μια ασφαλή μετάγγιση. Βρισκόμαστε σε ένα από τους χώρους του τμήματος αιμοδοσίας του Ιασού Θεσσαλίας. Ήρθαμε λίγο να δούμε από κοντά πώς είναι μια μονάδα αίμα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Παπανικολάου, είναι τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων και θα σας κάνουμε ερωτήσεις να μας βοηθήσετε.
Να σας καλωσορίσω κι εγώ στο τμήμα της αιμοδοσίας εδώ του ΙΑΣΟ Θεσσαλίας. Να είστε καλά. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Προσπαθήσω να σας απαντήσω με όσο πιο σαφή τρόπο μπορώ για να κατανοήσετε έτσι κάποια πράγματα. Κάποιες βασικές αρχές. Κάποιες βασικές αρχές της αιμοδοσίας, γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, αυτό το αίμα είναι παγωμένο. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι πλέον το αίμα που δίνει ένας αιμοδότης το χωρίζουμε σε συμπυκνωμένα ερυθρά, όπως είναι μία από αυτές τις φιάλες που έχουμε εδώ. Και στη συνέχεια διαχωρίζεται από την αρχή, δηλαδή το ολικό αίμα διαχωρίζεται σε συμπυκνωμένα ερυθρά, σε πλάσμα και σε αιμοπετάλια. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο γιατρός για τον ασθενή του, θα μας παραγγείλει αν θέλει συμπυκνωμένα ερυθρά, αιμοπετάλια ή πλάσμα. Αυτό, όπως πολύ σωστά είπαμε, είναι συμπυκνωμένα ερυθρά, τα οποία είναι 450 ml σε ποσότητα και το συντηρούμε σε ψυγείο που είναι ειδικό για τα συμπυκνωμένα ερυθρά. Πρέπει να βρίσκεται από τους 2 μέχρι τους 8 βαθμούς Κελσίου, με ιδανική εκεί κάπου γύρω στους 4 με 5 βαθμούς. Εμείς όμως δεν μπορούμε να το χορηγήσουμε στον ασθενή μας αυτή τη θερμοκρασία. Όχι, το αίμα που μας από την αιμοδοσία φεύγει πλήρες διασταυρωμένο, συμβατό δηλαδή με τον ασθενή που πρόκειται να το πάρει. Κοιτώντας την ομάδα και το ρέζους και το φαινότυπο του ρέζους. Και στη συνέχεια αυτό το παίρνει η υπεύθυνη νοσηλεύτρια, θα το αφήσει σε κάποια θερμοκρασία. Από εμάς φεύγει έτσι. Σε αυτή, δεν μπορεί να φύγει από εμάς. Για ένα εύλογο διάστημα να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου και ομαλά, πολύ ομαλά, να αποκτήσει μία θερμοκρασία δωματίου που σημαίνει γύρω στους 25 βαθμούς. Τότε θα πάμε να το χορηγήσουμε στον ασθενή μας και που δεν είναι λόγο αν είναι τόσο παγωμένο. Εγώ να ρωτήσω και κάτι, έτσι παιδικά θα το ρωτήσω. Πείτε μου λίγο τι είναι αυτά. Λοιπόν, αυτά που το βλέπουμε σε κάθε μονάδα. Ναι. Τα ονομάζουμε έτσι άτυπα στελέχη της φιάλης, όπου από εδώ παίρνουμε κάθε φορά από ένα κομματάκι, το κόβουμε, απλά θα σας το πω κι εγώ, όπου από εδώ τσεκάρουμε πάντα την ομάδα και το φαινότυπο της ομάδα της φιάλης, να δούμε ότι είναι συμβατή με το ασθενή, και από εδώ παίρνουμε ποσότητα για να προβούμε στη διαδικασία της διασταύρωσης, που είναι μια ειδική διαδικασία. Άρα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αν αυτά σταματήσουν και για κάποιο λόγο τα χρησιμοποιήσουμε όλα, οι φιάλοι δεν μπορούν να διασταυρωθούν. Αφιστεύεται, μάλιστα. Ναι, κάθε φορά παίρνουμε ένα στέλεχος. Ωραία.